Είχαμε μια ενδιαφέρουσα συνάντηση ενημέρωσης με την πρέσβη της Κούβας. Μας δόθηκε η ευκαιρία να εκφράσουμε για μια ακόμα φορά την αλληλεγγύη μας στο λαό και το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κούβας που δίνουν μια τεράστια μάχη ενάντια στον εγκληματικό αποκλεισμό, στο εμπάρκο που έχει επιβάλει ο Αμερικάνικος Ιμπεριαλισμός και μάλιστα σε συνθήκες πανδημίας. Το ΚΚΕ θα συνεχίζει να εκφράζει την αλληλεγγύη του, θα παλεύει για να αρθεί αυτός ο εγκληματικός αποκλισμός της Κούβας. Αυτή την περίοδο, ιδιαίτερα, η Κούβα, ο λαός της Κούβας, δίνει ένα παράδειγμα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης σε ολόκληρο τον κόσμο. αναφέρομαι στους γιατρούς, τους πάνω από 3.500 γιατρούς και νοσηλευτές που βρίσκονται σε 38 χώρες, και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους περιθάλπτοντας πάνω από 250.000 ασθενείς από κορονοϊό ενώ έχουν σώσει χιλιάδες ανθρώπινες ζωές. Την ίδια ώρα που άλλες ισχυρές καπιταλιστικές οικονομίες, καπιταλιστικά κράτη έχουν όλο αυτό το πρόβλημα, δημιουργούν τεράστια προβλήματα εν μέσω πανδημίας. Υποστηρίζουμε το αίτημα για να δοθεί φέτος το βραβείο το Νόμπελ Ειρήνη στις διεθνείς αυτές δυνάμεις των κουβανών γιατρών και νοσηλευτών, Henry Ρίβ, όπως ονομάζονται, που είναι εξειδικευμένες δυνάμεις για φυσικές καταστροφές και την αντιμετώπιση επικίνδυνων επιδημιών. Και από αυτή τη σκοπιά θεωρούμε ότι είναι ελάχιστο δείγμα αναγνώριση αυτού του αγώνα που κάνει ο κουβανικός λαός αυτή τη στιγμή και της προσφοράς στον τομέα της πανδημίας ε, του κορονοϊού.